Φίλες και φίλοι του Ενεστολιατζέρ, καλησπέρα. Είναι 3η 30 Αυγούστου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Είναι μια μέρα που μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα, να σχολιάσουμε αρκετές καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι τα ξεπερνά όλα η επίσημη πλέον ανακοίνωση της ΑΕΚ για τα εγγένεια στην Αγία Σοφιά στις 30 Σεπτεμβρίου. Ίσως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, σίγουρα μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά μετράμε αντίστροφα ένα μήνα για την είσοδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα όνειρο 2 δεκαετιών, ένα όνειρο που για αρκετά χρόνια είχε μετατραπεί σε φιάλτη, που για αρκετά χρόνια είχαν αρχίσει πολλοί να πιστεύουν ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Είναι μπροστά μας. Η ΑΕΚ στις 30 Σεπτεμβρίου μπαίνει στο σπίτι της, επιστρέφει στο σπίτι της και μπαίνει στο πιο σύγχρονο και στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα μετράνε μόνο τα συναισθήματα. Με αποκορύφωμα την Παρασκευή εκείνη στις 30 Σεπτεμβρίου που η ΑΕΚ και επίσημα πλέον θα μπει στο γήπεδό της και μια-δυο μέρες μετά φυσικά, αναλόγως αν θα είναι Σάββατο Κυριακή, θα παίξει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι που θα είναι κόντρα στον Ιωνικό. Κάπως έτσι τελειώνει και όλη αυτή η ιστορία και η ανησυχία και ο προβληματισμός για το αν θα έμπαινε η ΑΕΚ το Δεκέμβρη, για το αν μας το πήγαινε λαού-λαού για να μπει το 2023 και τόσα πολλά που ακούγονται και γράφονται στην εποχή των social media και στην εποχή που ισοπεδώνονται τα πάντα. Βλέπουμε και για να περάσω και στο αγωνιστικό σκέλος τι γίνεται στον τομέα της επικοινωνίας, στον τομέα της προπαγάνδας, πώς επιχειρούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν πρέπει να μας κάνει φυσικά καμία εντύπωση, δεν υπάρχει κανένα πεδίο επικοινωνίας και ταύτισης με αυτές τις νοοτροπίες, με αυτές τις πρακτικές. Απλά πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και όλοι οι εκτζίδες ότι είναι διαφορετικό το να κάνεις καλοπροαίρετη κριτική που επιβάλλεται για να βελτιωθεί η ομάδα σου από το να ισοπεδώνεις, από το να απαξιώνεις και από το να ρίχνεις έτσι ουσιαστικά νερό στο μήλο των απέναντι που ψάχνουν αφορμή και τρωτά σημεία για να σε διαβάλουν. Όταν απαξιώνεις και ισοπεδώνεις την ομάδα σου, ουσιαστικά δεν τη στηρίζεις. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό από το να κάνεις κριτική, επαναλαμβάνω, η οποία επιβάλλεται. Η ΑΕΚ θα μπει στο νέο της γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύσκολα παιχνίδια μέχρι τότε. Με τον Μπας Γιάννενα, με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο, με τον Πανατολικό στο Αγρίνιο, που αν έπρεπε πριν να τα κερδίσει μία φορά, τώρα πρέπει 10, γιατί έκανε αυτή τη μεγάλη γκέλα κόντρα στο Βόλο. Γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι το πρωτάθλημα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θα είναι ένας πόλεμος, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά εννοώ, για να μην παρεξηγηθεί και αυτό. Και σε αυτό τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών, πάντα απαιτείται συσπήρωση, απαιτείται ένωση, απαιτείται και υπομονή, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Είναι δεδομένο πλέον ότι περιμένουμε από μέρα σε μέρα και ένα φορ που λείπει από το ρόστερ, που το συνειδητοποίησαν και στην ΑΕΚ ότι λείπει από το ρόστερ και μετά όποια άλλη συμπληρωματική κίνηση γίνει, που πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, βήμα-βήμα, παραλαμβάνω ότι είναι μια μέρα που μας προκαλεί και μια συγκίνηση, μια ανατριχίλα και πού στα ακόμα, γιατί είναι επίσημο πλέον, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε τίποτα επίσημο, ούτε για τα εγγένεια, ούτε για το πρώτο παιχνίδι. Είναι επίσημο ότι η ΑΕΚ μπαίνει στο νέο της γήπεδο. Έχουν 30 μέρες μπροστά τους για να φτιάξουν την κατάσταση και εντός γηπέδου και στον περιβάλλοντα χώρο. Πιθανότατα θα μπούμε να μην είναι όλα στην εντέλεια. Λογικό είναι για κάθε καινούριο γήπεδο. Αλλά η ΑΕΚ μπαίνει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 στο νέο της γήπεδο. Και αυτό
σημαίνει πάρα πολλά, ίσως σημαίνει τα πάντα και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.